που επισκέπτομαι τον φίλο δήμαρχο από την εκλογή του εδώ στο Δημαρχείο. Έχουμε φυσικά συνδέσει πολλές φορές άλλες δηλώσεις και σε άλλες ευκαιρίες. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που σπούδασα. Είναι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Και όλα αυτά τα χρόνια με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που είχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά ένα περίεργο τρόπο έγινε ακόμα περισσότερο Θεσσαλονικιός. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Δήμαρχο ακριβώς για αυτές τις προοπτικές της ευρωπαϊκής της πόλης, για τα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, για το δυναμισμό της πόλης η οποία βρίσκεται όντως ως ένα ευρωπαϊκό αγκονάρι και ένα σημάντας εξωστρέφειας σε μια από τις πιο επιβαρημένες γεωπολιτικά περιοχές της Ευρώπης, και συμφωνήσαμε ότι σε αυτή την προσπάθεια εγώ θα είμαι δίπλα του, φίλος, σύμμαχος, όχι ως στρατηγός, ως απλός στρατιώτης. Ήθελα, μιας και σε λίγη ώρα θα κλείσω το συνέδριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία του EuroPride του φετινού, να πω ότι πάντοτε υπερασπίστηκα την ιδέα της Θεσσαλονίκης ως μιας ανοιχτής, ευρυγόνιας, ευρωπαϊκής, συμπεριληπτικής πόλης. Μιας Μητρόπολης που ανοίγεται στον κόσμο, που δεν κοιτάει τα πόδια της ή τον αφαλό της. Και πάντοτε βρέθηκα απέναντι σε όλους αυτούς που θέλαν για την πόλη μια προσέγγιση φοβική, περιχαρακωμένη, που γυρνάει την πλάτη της στους γείτονες και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα της ανοιχτής, εξωστρεφούς ευρωπαϊκής Θεσσαλονίκης γίνεται κάθε μέρα όλο ένα και πιο απτό, πιο συγκεκριμένο. Και ο νέος δήμαρχος είμαι σίγουρος ότι το πιστεύει και θα το πάει ακόμα πιο μπροστά. Ευχαριστώ.